Για αυτά τα παιδιά θα αλλάζουμε όλα. Αλλάζουμε τις θέσεις μας, αλλάζουμε τις μουσικές που παίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Το γυρίσαμε στο ελληνικό, γιατί το ευχαριστιούνται, τους αρέσει, κουνιούνται και λυγιούνται και περνάνε πολύ ωραία. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Και κυρίως τι αρέσει στη Λευτέρη, πήγα να πω, στο Λευτέρη μας και στη Χριστιανά μας, να κάνουν εισόδους. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Κάθε φορά κάνετε και μια άλλη είσοδο. Για μπείτε να σας δω. Μισό λεπτό. Να προετοιμαστούμε καταλήλως. Θέλω να πας όπως έχω μάθει. Κάντε κανονική είσοδο. Από εκεί είναι η κάμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όχι, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ανδριανή. Καλώς μας ήρθατε. Πόσο χαίρομαι που λέμε καλησπέρα για καλό μεσημέρι. Μία φορά. Μία φορά. Ελάτε να περάσουμε από εκεί, μην πάθουν έμφραγμα οι υπόλοιποι. Αβίαστα θα μου έβγαινε το καλό μεσημέρι, βέβαια. Θα μου συνηθίσει. Είναι λογικό. Είμαι πάρα πολύ καλά. Κάθισε που κάνει και σετ με το σκαμπό. Έχει καλές στιλιστικές επιλογές. Παιδιά, είσαστε καλά. Πολύ. Καλά είμαστε. Κοιμηθήκατε το μεσημέρι, το απόγευμα. Όχι. Ήπιατε τον καφέ σας, κάτι το νοτικό για να κρατηθείτε. Η Χριστιανά στο κινητό πριν πολύ που χτυπούσε και έλεγε πρέπει να πας για ύπνο. Θα σου πω, δεν λέω ψέματα, ορίστε. Λέει καλησπέρα, η ώρα του ύπνου έχει οριστεί για τις 12. Τι ώρα κοιμάσαι, πουλάκι μου, εσύ. 12. Εντάξει, δεν έλα, τώρα λες ψέματα. Εντάξει, άντε 11. Που μου έλεγε ότι εγώ κοιμάμαι νωρίς. Εντάξει, το 11 είναι πιο. Για την ηλικία μου θα μπορούσα να κοιμάμαι λίγο αργότερα. Μας έχει πει ότι κοιμάται καμιά φορά και από τις 10 το βράδυ. Αλήθεια είναι αυτό, το επιβεβαιώνω. Παιδιά, είναι το ωραίο πράγμα. Εγώ μπορώ να κοιμηθώ και από ό,τι ώρα μου πείτε να σας πω την αλήθεια. Είναι ωραίος ο ύπνος. Εκείνη την ώρα που πάνε τα παιδιά και λίγο διαβάζει το παραμύθι και σε πιάνει αυτή η ζαλάδα και λες, αυτό ακριβώς. Αυτό, να γύρω να κοιμηθώ. Δεν γίνεται. Σου είπα τι έκανα. 10 η ώρα ξεκίνησες με το Στέλιο την εκπομπή. Και μας έβλεπες από το σπίτι. Ήμουν στο σπίτι με τη σύζυγο και το μικρό, προσπαθούσαμε να τον κοιμήσουμε. 10 η ώρα ξεκίνησα να βλέπω την εκπομπή και ήμουνα με τις πιτζάμες. Μετά από μισή ώρα έκανα το πάνω, κοιμήσα το μικρό, του έδωσα ένα φυλάκι, έφυγα, ξεκίνησε ξαφνικά μέσα ένα στούντιο και με βλέπει σύζυγος από το σπίτι. Είσαι τέτοιος μπαμπάς. Ναι, ναι, ναι. Είσαι δηλαδή κανονικός μπαμπάς. Τι λέω, Θεέ μου. Κανονικός, ανυπομονώ πώς και πώς. Είσαι φουλγονιός. Φουλγονιός, προσπαθώ δηλαδή. Προσπαθώ. Πες μου, ωραία, τι ώρα ξυπνάτε. Κάνω κάποια λάθη σύμφωνα με την κυρία Τζορτζακάκη με τα όσα μας είπε τις προάλλες. Ένιωσα λίγο χάλια. Αλλά γι' αυτό έχουμε την Τζορτζακάκη και όλους τους καλεσμένους στις εκπομπές. Να δεις πως θα είσαι σε μερικά χρόνια, Ξεφτέρη. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατό πιο κοντά στο παιδί και ανυπομονώ καθημερινά να τελειώσει η εκπομπή να πάω να τον δω. Τι κάνετε δηλαδή με τον Γρηγόρη μαζί? Θα παίξουμε, θα τον πετάξω στο κρεβάτι, θα με πετάξει αυτός. Ο Γρηγόρης θα πετάξει εσένα στο κρεβάτι. Αμέ, έχει τον τρόπο του. Μην το βλέπεις έτσι με το μικρό. Ακριβώς. Θα παίξουμε, θα ζωγραφίσουμε. Εσύ πότε θα γίνεις μάνα, συγγνώμη που διακόπτω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δύσκολο. Παιδί δεν έχεις. Παιδί δεν έχω. Έπρεπε κάπως να δέσω τη συζήτηση. Να αποκτήσω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα πολύ να σου δώσω ένα αποκλειστικό τύπου. Είμαι έγκυος και κάτι τέτοιο, αλλά δεν συμβαίνει. Θα ήθελες τώρα να κάνεις παιδί? Κοίταξε, ενδόμηχα μπορεί και να ήθελα, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι ακόμα. Όχι έτοιμοι, δεν είμαστε ποτέ. Το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά χρειάζομαι λίγο χρόνο να υλοποιήσω όλα εκείνα που χρειάζομαι για να νιώσω έτσι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να πω τώρα είμαι έτοιμη να φεθώ στην μητρότητα. Πόσο χρόνο είσαι, Χριστιανά? 5-11 Φεβρουαρίου. Τώρα, αύριο μεθαύριο. Ετοιμάζουμε ολόκληρη, στείλουμε ολόκληρη γιορτή από τώρα. Παιδιά, θα έρθω. Τι μέρα πέφτει? Πέμπτη, να έρθει. Θα έρθω. Σε πρόσδεκτη. Από το πρωί θα γλεντάμε στη τηλεοράση. Μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ. Σε ρί θα το πάμε. 25 χρονών. 25 χρονών παιδί. Κάτσε, αγάπη μου, να ευχαριστηθεί τη ζωή. Συγγνώμη τώρα να πω και εγώ τον πόνιμο, να κάνω όλη την προβολή. Σου έχει δοθεί μια τέτοια ευκαιρία να ξεκινήσετε επαγγελματικά κάτι τόσο ωραίο και δυνατό? Είναι νωρίς ακόμα για παιδιά. Αυτό έχω να σου πω εγώ μόνο. Αυτό πιστεύω. Νομίζω ότι συμφωνώ. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς νιώθεις? Δεν ξέρεις πόσο πολύ σε ακούει, πόσο πολύ σε έχει σαν αυθεντία στο μυαλό της. Αυθεντία, καλά, θα πας πολύ μπροστά. Μα γιατί τώρα, αφού αυτά που λέμε μεταξύ μας μένουν μεταξύ μας θεωρητικά. Εντάξει, όχι. Σήμερα η εκπομπή γίνεται για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας έχω εδώ. Και δική μου. Ας λέμε... που δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε συνέντευξη καθόλου. Αυτό είναι δεν το πρόβλημα ότι τώρα. Κανονικά και τα λέμε. Τα λέμε τακτικά και στα γραφεία. Είμαστε και γειτόνι. Μας συμβουλεύεις τακτικά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επομένως, είναι χαρά μας και δημοσίως να βγούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Ναι. Δικοδομητική. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε πολύ να μας γνωρίσει και ο κόσμος λίγο και να δει την άλλη όψη νομίσματος, των χαρακτήρων και των προσωπικότητων μας. Πόσο διαφέρεται από αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας? Είσαστε 2,5 ώρες στον αέρα. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κρυφτεί.
Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, εσύ, ό,τι κάνεις εκεί στο πλατό, τα ίδια κάνεις και έξω από το πλατό. Ναι. Τραγουδάει πάνω κάτω στους διαδρόμους, τα μπήκε με τη φωνάρα του την ωραία του πρωί. Καλημέρα σε όλους! Δηλαδή, αυτό το καλό μεσημέρι που λέει ο Λευτέρης δεν διαφέρει σε κάτι από την κανονικότητά σου. Στην πραγματικότητα. Το Χριστιανάκι, ακριβώς. Το... Η Χριστιανάρα, δύο μέτρα γυναίκα, μην χρησιμοποιούμε υποκοριστικά. Αχ, να έχουμε κάθε μέρα. Η Χριστιανά μας το ίδιο. Αυτό που βλέπω μέσα στο πλατό, αυτό είναι και έξω. Πού διαφέρετε εσείς, πού θεωρείτε ότι διαφέρετε? Πουθενά. Είμαστε οι χαρακτήρες που βλέπει ο κόσμος. Αυτό που βλέπουν ο καθρέφτης της ψυχής, της συμπεριφοράς μας, της αγάπης μας για το κοινό, της αγάπης μας για τηλεόραση. Εγώ προσωπικά, επειδή ήμουν στη τάξη του δημοσιογραφικού για χρόνια, νομίζω ότι είχα ένα δείκτη καταπίεσης, μιας και μιλούσαμε για καταπίεση όσον αφορά το χαρακτήρα μου. Ήθελες πάντα να βγεις στο ψυχαγωγικό? Μου άρεσε πάντα το ψυχαγωγικό. Όταν ήρθα εδώ, έψαχνα μια διέξοδο στο ψυχαγωγικό, με κέρδισε το δημοσιογραφικό, δεν είχα και πολλές επιλογές. Το συνήθισα, εμπειρικά μεγάλωσα περισσότερο. Είναι το καλύτερο σχολείο αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έψαχνα, η αλήθεια είναι, επειδή ήρθαμε να πούμε αλήθειες, μια αφορμή και μια νέα διέξοδο στο να μπω λίγο στο κομμάτι της ψυχαγωγίας. Άρα όταν σου προτάθηκε, τι έκανες? Ήμουν πανέτοιμος. Πες μου τι απάντησες. Θέλω να μου πεις αυτό το διάλογο. Μου πεις με ποιον τώρα έκανες και εκθέσεις με πρόσωπα και καταστάσεις. Θα πω το εξής, ότι με έχετε συνηθίσει, με έχετε μάθει ότι εγώ πλέον είμαι... Άσε τις φιωριτούρες, κουμαντάκι. Πες μου, ποιος σου είπε, Λευτέρη, θέλεις να κάνεις καλό μεσημέρι? Όχι, μην πεις ποιος σου είπε, συγγνώμη. Δεν λέω ποιος. Τι σου είπανε, Λευτέρη θες να κάνεις ή Λευτέρη θα κάνεις το καλό μεσημέρι? Ήτανε κατάφαση. Θέλεις να κάνεις. Και ποια ήταν η απάντησή σου? Θέλω να κάνω. Έτσι απλά είπες, θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω. Να τα βάλουμε κάτω, να βρούμε μία ροή σε όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Τελείως επιστημονικά. Ναι. Και ευχαρίστως έχετε καταλάβει, έχετε συνειδητοποιήσει ότι είμαι ένας στρατιώτης σε αυτό το μήλο. Επομένως, αφού μου αρέσει και αυτό, ταιριάζουν τα χνότα μας, ταιριάζουν οι απόψεις μας, τα θέλω μας. Συνεχίζουμε, πάμε δυνατά να σηκώσουμε. Πες μου λίγο κάτι. Ήξερες ότι η σκούρα θα είναι στο παιχνίδι? Όχι. Σου λένε λοιπόν ότι θα πας για να κάνεις καλό μεσημέρι με μία συνεργάτιδα, με έναν συνεργάτη, ή ξέρεις ότι θα είναι ντουέτο, θεωρούσες ότι θα κάνεις όλο καριέρα? Δεν θεωρούσα ότι θα έκανα... Ωραία, θα πούμε αλήθειες, δεν είπαμε. Δεν θεωρούσα ότι θα έκανα... Ναι, αλλά θέλω να είσαι σύντομος στις απαντήσεις σου, γιατί θέλω να μιλήσεις με το κορίτσι μου. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ήταν σωστό σε μία τέτοια ζώνη να κάνω εγώ, ένας άντρας, solo παρουσίαση. Γιατί νομίζω τα μεσημέρια ο κόσμος και οι οικογένειες θέλουν να δουν συνήθως ένα τηλεοπτικό δίδυμο, λόγου χάρη Ανδριανή και Στέλιος, ή μία γυναίκα. Δεν μπορώ κάτι να φανταστώ μεσημεριανή ζώνη με ένα άντρα solo παρουσίαση. Εγώ δεν τη συμφωνώ με αυτά τα πράγματα. Ας πάμε τα στερεότυπα. Είναι τα πρότυπα των τηλεθεατών. Είναι πώς μπορείς να μεταφέρεις πράγματα και να προτείνεις. Χριστιανά, όταν σε πήραν τηλέφωνο ή σου είπαν περάστε από εδώ, κυρία Σκούρα. Δική μου έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Για πες. Γιατί δική μου η απάντηση ήταν αρνητική. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Ναι, γιατί ήταν η ίδια ερώτηση. Θέλεις να κάνεις καλό μεσημέρι? Όχι. Γιατί είπες γιατί, όχι. Θα σου τα παριθμίσω αμέσως τώρα. Γιατί θεωρώ ότι εγώ δεν ήμουν έτοιμη για ένα τέτοιο project, γιατί δεν είχα ενημερωθεί ότι θα έχω κάποιον δίπλα μου. Και με ρώτησαν πολύ ωραία, τι θέλεις για να κάνεις καλό μεσημέρι? Πρώτο, ένα συμπαρουσιαστή, μια συμπαρουσιάστρια. Έβαλα και γυναίκα μέσα γιατί δεν είχα πρόβλημα. Έναν αρχισυντάκτη. Δεν νομίζω ότι εγώ είχα και δεν έχω ακόμη τη δυνατότητα να ξεχωρίζω τα θέματα που έχουν τη βαρύτητα να προβληθούν στην τηλεόραση. Ζήτησα δύο πράγματα που ήθελα εγώ για να είμαι εντάξει και να έχω έτσι μια δυνατή παρουσία. Και όταν μου ανέφεραν και το Λευτέρη, είπα τέλεια. Τώρα, ναι. Άρα τώρα ναι. Ένιωσα ασφάλεια που δεν τον ήξερα, τον είχα δει δύο φορές και στους διαδρόμους. Ένιωσα ασφάλεια. Έλα, έπαιξε σήμερα πέρυσι. Ναι, ναι, ότι δεν σε είχα γνωρίσει. Τι να κάνουμε τώρα, τι να σε κάνω. Αλλά ένιωσα ασφάλεια. Θα κάνατε παρέα και εκτός δουλειάς? Έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει και εκτός δουλειάς παρέα. Έτσι, εν μέσω lockdown, πού? Πριν βέβαια. Νομίζω και πιο πριν. Προλάβαμε. Εγώ, όσον αφορά τη σχέση με τη Χριστιανά, αυτό έχω να πω και το είδα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τώρα έχει αρχίσει γενικά και με τη Χριστιανά και με τη Μαρία να υπάρχει μια χημεία μετά από 4 μήνες. Η Μαρία τη Σπουρδαλάκη. Κολόνα. Μωρέ, τη Σπουρδαλάκη θα κάνω χωριστή εκπομπή. Το ξέρω. Τι ξαναπέ και κακαρίζει τώρα που μα ακούει και το λέμε. Το Μαριό θα πάρει 32 γαλόνια από εδώ και άλλα 32 από εκεί. Ναι, και άλλα τόσα. Και κορδέλες. Η ρεπόρτερ του μήνα, η δημοσιογράφος του μήνα. Είναι δουλευτάρου. Η διεύθυνση παραγωγής του χρόνου. Είναι δουλευταρού και είναι μόνο ένα χρόνο.
στο κομμάτι. Είναι σαν να έχει εμπειρία πάρα πολύ. Αυτό το κορίτσι να μην το ματιάσουμε. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Τελικά η χημεία αυτή, τα αποτελέσματα της χημείας αυτής φαίνονται τώρα, μετά από 4 μήνες. Και τι είναι, εκρηκτικά. Νομίζω βγαίνει καλύτερα στον αέρα. Σήμερα, να, η Σοφία η οπερατέρ μας είπε, παιδιά, σήμερα ήταν το αποκορύφωμά σας. Δεν βγάλατε το καλύτερο πρώτο μέρος. Δεν ξέρω, ήταν, ναι, μπορεί να είναι κάθετη αυτή. Καλά, ευτυχώ δεν φορά ακουστικό. Αλλά όλα, γενικά ο σφιγμός που παίρνουμε τον κόσμο είναι αυτό, ότι βλέπουμε δύο αληθινά άτομα. Και γενικά οτιδήποτε κάνουμε, η δουλειά μας βασίζεται πάνω σε πρόσωπα, καταστάσεις που έχουν μια βάση την αλήθεια. Ήταν για σας κάτι έκπληξη αυτή τη σεζόν? Ξεκινήσατε ένα εντελώς διαφορετικό εγχείρημα και οι δύο. Ξεκινήσατε με την ομάδα σας, συνέβη κάτι, ένας άνθρωπος, ένα γεγονός, ένα περιστατικό, ένας συνεργάτης που να ήταν για σας η έκπληξη. Ένα συνεργάτη, τον οποίο. Επειδή του συνεργάτε μα του επιλέξαμε, ο Πέτρος Ηλιάκης. Είμαι σίγουρη και εμένα και πήγε το μυαλό. Ήταν η έκπληξη. Να το παίξουμε στοίχημα, παιδιά, έπρεπε να το είχαμε παίξει. Και είχαμε πάρει πολλά στοιχεία και από τι δουλειέ που έχει κάνει εσύ με τον Πέτρο στο παρελθόν, που έχετε συνεργαστεί κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε βγάλει και την εκπομπή τότε. Το κάνουμε πράξη στην αγάπη. Ήταν ένα παιδί πολύ συνεσταλμένο δημοσιογραφικά. Θα το βάλω και το δημοσιογραφικά. Νομίζω ο ίδιο δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται. Αλλά το να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος γυρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή όλη την Κρήτη και σου φέρνει υλικό που εμείς θέλαμε να επενδύσουμε στα πρόσωπα, θέλαμε να επενδύσουμε στην παράδοση, στα τοπία, σε ανεξερεύνητα σημεία. Μας το φέρνει αυτό το υλικό. Αυτό το θέλουμε. Το θέλει, το έχει ανάγκη ο κόσμος. Του το δίνουμε στο πιάτο που λέμε καθημερινά. Ναι. Αυτό μας αρέσει. Να του δείχνουμε πράγματα που δεν γνώριζε μέχρι τώρα. Την Κρήτη μας και τους ανθρώπους μας δεν τους ξέρουμε ούτε στο 10%. Ούτε την παράδοση, ούτε την ιστορία. Εδώ είμαστε να δώσουμε άλλο 10%, άλλο 80-90%. Δεν είστε κλειδί, σχολείο είσαστε, εγκυκλοπαίδια. Ναι, πανεπιστήμιο, δίνουμε και πτυχία. Τι άλλο θα θέλατε, π.χ. κυρία Σκούρα, να υπάρχει στην εκπομπή, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, είτε λόγω συνθήκων, είτε λόγω πανδημίας, που κακά τα ψέματα, όσο και αν κάνουμε πράγματα στη δουλειά μας, είναι και άλλα τόσα που δεν μπορούμε να κάνουμε λόγω της πανδημίας. Και είμαστε και από τις δουλειές που έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε το περιεχόμενό μας αρκετά δυνατό, ακόμα και λόγω στο πλαίσιο του περιορισμού. Τι θα ήθελες να κάνεις έξτρα στην εκπομπή, αν είχες όλες τις δυνατότητες στα χέρια σου? Είμαστε πολύ πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε την ικανότητα να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο και τις ανάγκες του. Και ό,τι ακούμε, νομίζω το κάνουμε πράξη αμέσως. Για το κομμάτι της μόδας, που ήταν και δική μου αγάπη και ο Λευτέρης πολλές φορές το ανέφερε, προσπαθούμε. Με όποιον αρχισυντάκτη είναι φοβερή αντίληψη. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εντάξουμε και αυτό το κομμάτι που καλώς ή κακώς ο κόσμος έτσι με γνώρισε. Και όταν βλέπει τη Χριστιανά, γιατί κακώς πουλάκι μόδα. Μου. Αυτό είναι μια που μεγάλη συζήτηση. Και πριν την εκπομπή και η συμμετοχή στο GNTM, γιατί έχεις αμφιβολίες για το αν ήταν καλό, καλές επιλογές σου? Αλήθειες. Ναι, αλήθειες. Πολύ ωραία. Θέλω να βάλω πρωτοσέλιδα. Καλέ, σημειώνεται. Αντιλαμβάνομαι πως όταν βλέπεις ένα κορίτσι το οποίο το έχεις συνυφασμένο με τη μόδα και το μόντελ, που είναι μια ιδιότητα έτσι κάπως υποδέστερη σχετικά με μερικές άλλες, και τη βλέπεις σε έναν κεντρικό ρόλο, σε μια τέτοια εκπομπή τέτοιου βεληνικούς, καταλαβαίνεις ότι εκεί υπάρχουν κάποιες αρνητικές σκέψεις όσον αφορά το δικό μου το πρόσωπο συγκεκριμένα. Αυτές τις σκέψεις τις έχει εκφράσει κάποιος? Μέσω σπλήν, σαφώς. Η ελληνική τηλεόραση σφίζει, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα, βρίθη από ανθρώπους, από πρόσωπα, από κορίτσια που ξεκίνησαν από τα καλλιστεία, όπως και εσύ, που είχαν μία πορεία στο χώρο της μόδας και που μετά είχαν μία αξιόλογη πορεία κάνοντας άλλα πράγματα. Γιατί το ένα πρέπει να περιορίζει το άλλο? Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια κορίτσια, ή μάλλον δεν θέλουμε να τα δεχτούμε ότι έχουν και εκείνα μια υπόσταση και μπορούν να αναλάβουν την παρουσίαση μιας εκπομπής. Όσες τουλάχιστον έκαναν το βήμα τηλεοπτικά, μάλλον αυτό θέλει να πει η Χριστιανά, ότι όσες έκαναν το βήμα τηλεοπτικά από το χώρο της μόδας, αν δεν ξέρει κανείς τη Βίκη την Καγιά που την είχε. Δεν μιλάμε για αυτή τη. Νομίζω όλες οι άλλες είναι αφάνεια πλέον. Φαντάζομαι ότι. Έχει να κάνει και με τις ικανότητες. Αλλά ναι, αν αποδείξει, νομίζω ότι. Εγώ θεωρώ ότι έχω ξεκινήσει καλά τη μόδα. Δεν ξεκίνησε, δεν θα μπορούσε λόγω πανυψήλου. Δικιά μου είσαι, ξεκίνησε αλλού.
Δεν ήμουν δημοσιογράφος. Mm. Ναι, αλλά όταν γνωρίζεις ένα κορίτσι από ένα συγκεκριμένο κλάδο και ξαφνικά την βλέπεις σε μία παρουσίαση, σου χτυπάει. Σου κλωτσάει. Αυτό το έχει πει κάποιος ή τα σκέφτεσαι μόνη σου? Δεν τα σκέφτομαι. Είναι προβολές δικές σου? Όχι, φυσικά δεν θα σου το έλεγα. Τώρα δεν θέλω να τσακωθώ με τη σκούρα. Θα σου αύριο το πρωί στο γραφείο για καφέ. Για κατάσταση. Όπως ρε παιδί μου μπορεί να. Το ότι είσαι όμορφη και ικανή στην πασαρέλα δεν σημαίνει ότι δεν είσαι έξυπνη και ικανή στην παρουσίαση. Το ίδιο ξέρεις. Που συμβαίνει έτσι και το έχω παρατηρήσει έντονα, όταν βλέπεις παρουσιάστριες ή δημοσιογράφους οι οποίες προσπαθούν να ενταχθούν στα social media. Και εκεί, και εκείνες θα δεχτούν αρνητικές κριτικές. Γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι μια παρουσιάστρια δεν έχει λόγο πάνω στη μόδα, δεν μπορεί να έχει άποψη. Άρα θέλουμε να είμαστε σε κουτάκια μέσα. Δεν θέλουμε, αυτό προσπαθούμε να τα κουτάκια εμείς. Αλλά τα σπάει. Τα δεχόμαστε. Θα μας κάνεις μοντέλα. Καλέ, δεν σου έχω πει να σε μανατζάρ. Πόσες φορές το είπα. Εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά να πω το ναι. Τι μοντέλο. Έχουμε όχι να με κάνει μοντέλο, Χριστιανέ, μια στιγμή. Εντάξει, Ανδρέα. Η πρόταση μου είναι ανοιχτή. Κάτσε, άμα μοντέλο. Λίγο τα πάντα μας. Δεν θα γίνω μοντέλο. Δεν με έχεις δει να στέκομαι μπροστά στην κάμερα. Είναι πολύ εύκολο να το μάθεις. Και σε βλέπω με άλλη περιβολή στην εκπομπή σου και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί να δεικνύεις. Σε βλέπουμε άλλο. Πώς το λένε, πώς ήταν τα outfit αυτά, πώς ήταν τα outfit. Έχεις γίνει expert, βέβαια. Είναι, εντάξει, δεν θα ερχόμουν με το άρβιλο και, και το Sportex. Θα βάλω και το τακουνάκι μου. Θα υποστηρίξω και τη θηλυκή μου πλευρά, την αγαπώ. Mm. Δεν μπορώ με το τακούνι πάνω κάτω όλη μέρη τη μέρα. Εδώ γιατί όμως είναι. Ναι, οκ, okay, έχουμε δει να πέφτει από αεροπλάνα, από αερόστατα, από τέτοια έξω να κάνει τα δικά σου διπορικά. Γιατί μάνα μου, δεν μπορεί κάποια με τακούνι να πέσει να κάνει skydiving. Πώς δεν μπορεί. Είμαστε τώρα και εσύ πάρα πολλά. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πάρα πολλά πράγματα. Όλοι εγώ αυτό βλέπω. Χιλιάδες πράγματα. Εγώ θα έρθω και θα έρθουμε εδώ και θα έχουμε θύμα. Έχουμε καλό. Λοιπόν, πρόσεξε. Πάμε, σας παρακαλώ, έχουμε διαγώνισμα. Παρακαλώ. Παναγία μου, δεν το γνώριζα. Χριστιανά, μία ερώτηση που θα ήθελες πάντα να κάνεις στο Λευτέρη. Μία ερώτηση που θα ήθελα πάντα να του κάνω. Αν του παίρνει συνέντευξη, δεν του έχει πάρει ποτέ συνέντευξη. Αν έπαιρνε συνέντευξη. Ερχόμουν καλεσμένο, στο κάνω μεσημέρι. Καλεσμένο και παρουσίαζε εσύ. Τι θα σε ρωτούσα, Ναι. Νομίζω θα είχα εστιάσει και εγώ στο κομμάτι τη ψυχαγωγία και κατά πόσο θα το ήθελε πολύ και πώ νιώθει τώρα που το κατάφερε με τι δικέ σου δυνάμει. Ορίστε. Τέλεια. Α, απαντάω κιόλα. Άμα θέλει. Απαντάω. Γιατί με απορρίπτεις έτσι, προσπαθώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγα προηγουμένως και σε κάποια φίλη μου εδώ και συνάδελφο, ότι πλέον νιώθω ότι έχω να κάνω όσον αφορά τους καλεσμένους και το υλικό το οποίο δουλεύουμε με πιο αληθινά πράγματα. Με λιγότερο ψεύτικους ανθρώπους και. Ναι, δεν ξέρω. Χαράμισα τα χρόνια μου με ψεύτικους ανθρώπους. Όχι, αλλά να σου πω κάτι, όταν συναναστρέφεσαι δημοσιογραφικά με ανθρώπους που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση, την πολιτική, κάποιες φορές, επειδή λέμε αλήθειες, μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία να πούν δύο κουβέντες παραπάνω και υπερβολές. Και να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους, ενώ όλα είναι τόσο οφθαλμοφανή. Τα πάντα, όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής. Έχει πιο πολύ φαίνεστε αυτό το κομμάτι. Ναι, αυτό το πράγμα που κάνουμε φέτος είναι πολύ πιο αληθινό. Χαίρομαι που κάνουμε. Ο ρόλος του δημοσιογράφου σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος είναι? Όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπος εκπροσωπεί τη δική του την άποψη. Αν όλος θέλει να πει ψέματα, με γεια του, με χαρά του, θα αναλάβει και την ευθύνη. Καλώς κακώς γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, τουλάχιστον εδώ σε επίπεδο Κρήτης. Ξέρουμε πάνω κάτω ποιος είναι τι. Γι' αυτό. Τώρα το καταλάβαμε όλα. Αφοπλιστικό. Κύριε Κουμαντάκη, ποια ερώτηση θα θέλετε να απευθύνετε στην κυρία Σκούρα? Να, αν τη κάνατε τώρα, θα μια συνέντευξη. Πότε θα παντρευτώ? Μην μιλάς, παιδί μου, μην προκαταβάλεις την ίδια το δημοσιογράφο. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Θα τη ρωτούσα εάν φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε ένα χρόνο από σήμερα κάπου αλλού. Εννοείς σε άλλη εκπομπή? Σε άλλη εκπομπή. Πώς κανάλι. Σε άλλο κανάλι. Δηλαδή, αν σου έρθει μια πρόταση, φεύγεις, αφήνεις την Κρήτη ή δεν την αφήνεις? Όχι, σίγουρα όχι. Για ποικίλους λόγους. Αλλά και πάλι δεν νιώθω ότι είμαι αρκετά όρημη για να φύγω από εδώ. Για μένα είναι σχολείο, γιατί δεν είχα τη χαρά σαν και σας να σπουδάσω εδώ στην Κρήτη. Οπότε νομίζω ότι δεν. Το οικονομικό σκέλος δεν θα ήταν ένα δυνατό χαρτί για να σε κάνει να φύγεις? Να πάρω τα ρεπά μου λίγο, να ξεκουρεστώ. Δηλαδή, αν σου δίνανε αύριο, λέω τώρα εγώ. 12.000 ευρώ το μήνα. 120.000 ευρώ. Εγώ θα πήγαινα και θα έκανα και τα σοβαντεπίσω. Δεν θα πήγαινες? Κοίταξε. Κάτι θα είδα σε σένα. Θα το σκεφτόμουν, αλλά να ήταν ένα project το οποίο μπορώ να υποστηρίξω. Όπως? Μόνη μου. Κάτι που αφορά τη μόδα φυσικά. Τη μόδα. Ναι. Μάλιστα. Πώς βλέπεις τη ζωή σου σε ένα χρόνο από τώρα? Σε ένα χρόνο από τώρα? Ποιες τα νεράκι σου? Να ξυπνάω το πρωί 7 η ώρα να πηγαίνω το γιο μου στο σχολείο. Να γυρίζω για δουλειές, να έρχομαι στη δουλειά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Την Κρήτη να αγαπώ.
την περιφέρεια την αγαπώ. Έχω δουλέψει και στην Ήπειρο, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει, δεν ξέρω αν ψάχνει τόσο πολύ. Ξέρω ότι είσαι στα Γιάννενα. Περιφερειακή τηλεόραση έχω κάνει άλλα 4 χρόνια πριν έρθω στην Κρήτη. Τι είναι αυτό το κουμαντάκι, και πού είναι αυτά τα αρχεία, πού τα έχουν αυτά, εγώ θα τα δώσω. Υπάρχουν αρχεία. Θα θέλω. Και πέρασα και ένα φεγγάρι από το Σταρ στην Αθήνα, ναι. Επομένως, πώς και δεν σε κρατήσεις τέτοιο μορφωνιό. Γι' αυτό δεν ήθελα εγώ. Επομένως, έχοντας δουλέψει καλά την περιφέρεια, πολύ δύσκολα ξεκουνάω από εδώ. Αν έρχονταν μία πρόταση αντιστοίχως των πόσο δίναμε στη σκούρα, 12 χιλιάρικα το μήνα. Προτιμώ να είμαι καλά εδώ, να είμαι καλά με την οικογένειά μου και ας είμαι με τα λιγότερα. Πότε θα παντρευτείς, Χριστιανά Σκούρα? Μα γιατί ρε Ανδρέα, τώρα. Γιατί? Ήθελα πάντα να κάνω μια τέτοια ερώτηση στις εκπομπές μου που έχουν άλλη προσέγγιση, ναι, και δεν μου επιτρέπω να ρωτάω τέτοια προσωπικά. Πότε θα παντρευτώ? Κοίταξε, έχω κάνει το πρώτο βήμα. Νομίζω ότι είναι αρκετό για αρχή. Μπορείς να πεις ότι δεν ευνοούν οι συνθήκες. Δανάη, δεν μου δείξες ποτέ το μόνο πετρό μου όμως και είναι πολύ στεναχωρημένη. Άρα δεν έχουμε κάνει λίγο, συγγνώμη, πρόβα νηφικού και τέτοια. Όχι, αλλά εάν θέλεις μπορείς να έρθεις μαζί μου όταν ευνοήσουν οι συνθήκες. Όταν ευνοήσουν. Να ραφτώ. Φυσικά. Φυσικά και θα ραφτείς. Φυσικά. Ετοιμάσου. Ναι. Ετοιμάσου γιατί έχουμε γάμους. Ωραία. Θα λήξουν οι καραντίνες, φύγαμε. Ωραία. Ποια ερώτηση δεν σου έχουν κάνει ποτέ και θα ήθελες πολύ να σου κάνω? Ναι. Γιατί μου βάζεις τώρα έτσι δύσκολα, γιατί το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Υπάρχει μια ερώτηση που την έχεις αποθυμένο, ρε παιδί μου? Ερώτηση. Εγώ, ας πούμε, έχω αποθυμένο να με ρωτήσουν μια φορά ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, ποια γεύση παγωτού σου αρέσει. Γιατί πάντα με ρωτάνε κάτι μαρίγδουπα, κατάλαβες. Και θέλω να με ρωτήσουν κάτι αυτό. Εσύ μπορεί να έχεις κάτι άλλο. Σκέψου, Χριστιανά. Ναι, το έχω αποθυμένο. Ποιο? Εάν είμαι ευτυχισμένη, δεν με ρώτησε ποτέ κανείς. Αγάπη μου, είσαι ευτυχισμένη. Είμαι πολύ. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που δίνω μια συνέντευξη, όλα με ρωτάνε για το GNTM, για τη σχέση μου, για τα επαγγελματικά μου σχέδια. Ποτέ κανείς δεν με ρώτησε αν είσαι καλά. Ευτυχισμένη. Ευτυχισμένη. Με κάνουν άνθρωποι. Δεν με κάνουν υλικά αγαθά, ούτε αντικείμενα. Με κάνει η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου, το αγόρι μου φυσικά. Αυτές το αγόρι μου, το κανονικό, όχι το τηλεοπτικό. Και το κανονικό. Τηλεοπτικό μου, το αγόρι μου. Δεν έχω παράπονο, αλλά ο σύντροφός μου, αν είναι έτσι να το πω πιο λόγια. Άνθρωποι. Επιμένω σε αυτό ότι άνθρωποι με κάνουν χαρούμενοι. Εγώ ακόμα σκέφτομαι. Εντάξει, μπορούμε να το κρατήσουμε για την επόμενη εκπομπή αυτό. Όχι, να σου πω, πιο φιλοσοφημένα εμένα τα ερωτήματα που θα ήθελα να μου κάνει ο κόσμος, γιατί έχω την ανάγκη να συναστρέφω και με μεγαλύτερους και με σοφότερους γενικότερα. Το κατά πώς αντιλαμβάνομαι γενικότερα τη ζωή. Ξέρεις, ένα τα δικά πράγμα, μας. Ωραία. Τα φιλοσοφημένα της ψυχολογίας. Τα πρωινά, αυτά που συζητάμε το πρωί. Αυτά. Ένα πράγμα που κάνεις στη ζωή σου και θα θέλεις να το σταματήσεις. Κάπνισμα, πάρα πολύ, το προσπαθώ, γιατί νιώθω ότι βιάζω τον εαυτό μου. Χριστιανά, εσύ. Junk food. Τρως εσύ junk food. Πω, Ανδριανή, είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Άσε τώρα, αυτή είναι τα επίσης μια μεγάλη. Τα delivery κάνουν έξω κόντρες. Πραγματικά, δηλαδή ποιος θα μου παραδώσει το φαγητό. Και το προσπαθώ φιλότιμα. Και οι ταχυδρομικές. Για να δω πόσο καλά ξέρει ο ένας τον άλλο. Πώς αντιδράει η σκούρα στην πίεση? Στην πίεση. Θα σου πω εγώ αυτό. Δεν φαίνεται ποτέ αν είναι αγχωμένη, λέει η σκηνοθέτης μας. Δεν κουνάει βλέφαρο. Ευχαριστώ. Έχεις κάνει μπότοξ? Παναγία μου. Χρόνια τώρα. Για κάνε ένας εδώ. Δεν έχει κάνει το κορίτσι μπότοξ. Να κάνω. Έχεις πειράξει τίποτα στο πρόσωπό σου? Όχι. Μπράβο, κορίτσι. Εκτός αν τα αυτιά αρκεί, αλλά νομίζω ότι έχει πειράξει. Ελά, αυτά τα σπίτια δεν παραλαμβανόμαστε. Να, όχι, να το ξαναπεί, αγάπη μου. Έχεις πειράξει τα αυτάκια σου, γιατί είναι λίγο πεταχτά. Καλά, λίγο δεν ήταν, αλλά μπορεί δεν τα είχα. Αλλά μπορεί να ακούγεις περισσότερο παλαιότερα. Όχι, ρε, εσύ το ίδιο ακούω. Το πληρώνουμε εμείς. Έλα, καφρίλες κρυάδες, δεν τρέπεσαι. Δεν ακούει η Χριστιανά σκούρα, είναι. Όχι, ακούει. Λέει. Ακούει, ακούει. Και καμιά φορά που κάνει πως δεν ακούει, φροντίζω εγώ να επιμείνω μέχρι να ακούσει. Έχετε τσακωθεί? Ναι. Και πώς το ξεπεράσατε? Είχατε μουτράκια? Το ξεπεράσαμε με το ότι, ξέρεις κάτι, η πίεση είναι αυτή, σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά. Απολογηθήκαμε, συγγνώμη από εδώ, από εκεί και νομίζω λύθηκαν και μπήκα όλα πάλι σε μια ροή. Είναι τόσο φυσιολογικό να μας ανθρώπους να γίνεται αυτό, παιδιά. Τι θα άλλαζε στο Λευτέρι?
Ωραία ερώτηση. Θα άλλαζα. Στο Λευτέρη, σαν Λευτέρη συνεργάτη, σαν αρχισυντάκτη. Ή με όλες τις ιδιότητες. Ή όλες τις ιδιότητες. Τώρα μην με βάζεις δύσκολα πράγματα στη δουλειά, και λίγο 12 η ώρα. Ναι, πάνω στη δουλειά προσπαθώ. Τι συχαίνεσαι από το Λευτέρη. Τίποτα. Εντάξει, προ Θεού, δεν συχαίνομαι κάτι. Τι θα άλλαζα. Δεν ξέρω. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Έλα, πες το, δεν θα σταματήσω. Όχι, πες την αλήθεια, παιδί μου, ότι μιλάει πολύ, θα ήθελες να μιλάει λιγότερο. Ναι, καλά, ναι. Και εγώ θα ήθελα να μιλάω λιγότερο, αλλά θα είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάω πολύ, μιλάω. Αύριο το πρωί θα τα πούμε τώρα, θα μιλάω, μιλάω. Ναι, αλλά τα λες ωραία. Δεν ξέρω, ειλικρινά προσπαθώ να σκεφτώ. Ωραία, είναι και νωρίς, είστε στους πρώτους μήνες συνωριμίας. Δεν έχω κάτι να του προσάψω. Εσύ τι θα άλλαζες, Χριστιανά, αν άλλαζες κάτι. Τι θα άλλαζα, να ήταν λίγο πιο συγκαταβατική. Να δεχόταν λίγο περισσότερο κάποια πράγματα, γιατί οι συμβουλές τις οποίες της δίνονται είναι πάντα προς το καλό της και γιατί κάποιοι βλέπουν πιο μπροστά από αυτήν, άλιστα, που δεν μπορεί να τα δει τώρα η Χριστιανά. Τι κάνει τη Χριστιανά να χαμογελά? Τι κάνει τη Χριστιανά να χαμογελά? Ο Αντώνης ο Ρενιέρης σίγουρα δεν περνάει έξω από το... Απλά άμα τη εμφανίσει, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Άμα δει Αντώνη Ρενιέρη από πώς θα δουλέψαμε και ένα χρόνο μαζί. Υπάρχει ένα χιούμορ έτσι ωραίο που την κάνει να χαμογελά. Θα χαμογελάσει επίσης εάν κάτι πάει στραβά στον αέρα. Που εμένα υπό άλλες συνθήκες αυτό με νευριάζει, ας πούμε. Θα χαμογελάσει αν κάτι πάει εντελώς στραβά. Ο Λευτέρης πότε χαμογελάει? Όταν μιλάει με τη σύζυγο στο τηλέφωνο και με τον μπέμπι. Πόσο ερωτευμένος είσαι με τη Μαρινίκη? Πάρα πολύ. Μην κοιτάς εμένα, κοιτά την κάμερα, Μαρινίκη. Και του μιλούσες και... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλήθεια, να και η δική μου καρδιά πεταρίζει τώρα, πες της κι άλλο. Πάρα πολύ τώρα, όταν σου λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή σε σημείο που είπα ότι ο Θεός την έστειλε αποκλειστικά για μένα, για να κουμπώσω ένα παζλ, αυτό ήτανε. Κούμπωσε το παζλ, συνεχίζει η ζωή, όμορφα, ευτυχισμένα. Κάτι που άλλοι μπορεί να το ψάχνουν, ακόμα και αν είναι μαζί και παντρεμένοι. Εμείς το έχουμε μόνιμη βάση. Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά συμβαίνει. Συμβαίνει. Ναι, ματιάστε με. Όχι, να σε φτύσουμε. Η Χαρονίτη από πάνω από τη ροή. Δανάη, δείξε εμένα από αυτό που θέλεις. Αχ, μωρέ. Ένα κοντινό. Ένα κοντινό θα κάμερα σε μένα. Πάρα πολύ. Και είμαι και πάρα πολύ τυχερή, γιατί ξεκίνησα από έναν δύσκολο έτσι χώρο και είμαι με έναν άνθρωπο που με στηρίζει, με αγαπάει και με ανέχεται. Γιατί είναι δύσκολο να είσαι με έναν άνθρωπο που προβάλλει τόσο πολύ τη ζωή του και νομίζω ότι του αξίζει ένα πολύ μεγάλο πολύ βασικό μπράβο αυτό που είπε η Χριστιανά. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ γιατί σημαντικό. Οι σύντροφοί σας δεν είναι από το χώρο της δουλειάς και δεν είναι και υποχρεωμένοι να ξέρουν πώς πάει όλο αυτό. Και οι ώρες της δουλειάς μας και τα περίεργα ωράριά μας και η έκθεση. Το καλό που δεν είναι μόνο πια τηλεοπτική, είναι και στα social. Υπάρχει στήριξη και κατανόηση. Mm. Αυτό είναι το καλό. Και έτσι προχωράει η ζωή. Η Δανάη μου λέει να κλείσω, αλλά δεν θα κλείσω. Θα κάνω λίγο κατάχρηση χρόνου. Τι αγαπάς τη γυναίκα, με τι είσαι ερωτευμένος. Τι θα πω, να το πω σωστά τώρα. Τι έχεις ερωτευτεί στη Μαρινίκη? Τη θαλπορή και την αγκαλιά αυτό. Εσύ τι έχεις ερωτευτεί στον... Ένα πράγμα να πω. Όχι, ένα. Πες. Εγώ θα πω τα μάτια του, το χαμόγελό του έτσι τη μεγάλη αγάπη που έχει για μένα. Τι ωραία. Ποιον θαυμάζεις? Εκτός από τον εαυτό σου στο monitor απέναντι. Αυτό το είπε η Δανάη να το πεις. Όχι, μόνη μου το είδα. Είμαι σίγουρος. Ποιον θαυμάζω? Να υπάρχει ένας άνθρωπος που θαυμάζεις πάρα πολύ. Γενικότερα. Ναι, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρεις μόνο εσύ, είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρουμε όλοι μας. Ναι. Θαυμάζω τον κολλητό μου. Ποιος είναι ο κολλητός, πώς τον λένε? Ο Λευτέρης, ο Αποστολάκης. Λευτέρης αυτός. Χρόνια τώρα το θαυμάζω. Γιατί είναι ένας άνθρωπος αρκετά μηδενιστής στο μυαλό, όταν βλέπει καταστάσεις δύσκολες κτλ. Και είναι κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα πολύ να έχω στη ζωή μου για να είμαι πιο χαλαρός και όχι τόσο στρεσαρισμένος. Έχω το Λευτέρη. Εσύ? Μπορώ να πω αυτό που ήρθε πρώτο στο μυαλό μου. Αυτό που ήρθε πρώτο στο μυαλό σου. Την Αδριανή θα πω. Αφού ξέρεις, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Για μένα είσαι πρότυπο γυναίκας από εκεί. Μην με δείχνετε που... όταν μου τα λένε αυτά, γιατί δεν ξέρω πώς να λειτουργήσω. Θα πω εγώ που δεν ντρέπομαι λοιπόν, γιατί είσαι ένα πρότυπο γυναίκα όσον αφορά και το επαγγελματικό σου κομμάτι και το οικογενειακό και το προσωπικό. Δεν ξέρω. Τι έχω κάνει. Είσαι πάντα εκεί και όσες φορές έχουμε χρειαστεί και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που έχει έτσι μια μεγάλη αγκαλιά για όλους. Και έχουμε πει ότι εγώ βαδίζω στα βήματά σου. Μου λείπουν τα δύο παιδιά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ήθελα. Όσο μεγαλώνω, έχω μάθει να λέω ευχαριστώ όταν κάποιος μου λέει κάτι πολύ ωραίο. Γιατί η αυθόρμητη αντίδραση είναι: Ε, μου τώρα εντάξει. Ναι, 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 ναι. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ. Πάρα πολύ. Να ακολουθήσεις τον δρόμο της καρδιάς σου. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα αυτός ο δρόμος, να ξέρεις. Μου το έχεις πει και πέρσι, αυτό το θυμάμαι. Και για να κλείσουμε μπάθη εγκεφαλικό, η μία και μοναδική σκηνοθέτηση που βγάζει και εσάς και εμένα και δεν έχουμε άλλο καλό μεσημέρι. Είναι ακόμα εδώ.
αυτό την καγιά. Εμείς θα την πληρώσουμε, να ξέρεις, είμαστε οι πρώτοι. Θα της δώσω εγώ σοκολατίτσα το θα πούμε και θα είναι πιο γλυκούλα. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από σήμερα? Να έχω πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, να έχω φτιάξει το δικό μου σπίτι. Να έχω φτιάξει το δικό μου σπίτι. Γιατί να πάρεις δάνειο? Γιατί οι καταστάσεις είναι περίεργες, δύσκολες και θέλουμε να φτιάξω το δικό μου σπίτι. Ζήσεις πολύ επικίνδυνα, ε. Ναι. Πάω στα άκρα εγώ, μονίμως. Μέση κατάσταση δεν υπάρχει ποτέ. Ναι, κάπως έτσι φαντάζομαι. Θέλεις να φτιάξεις ένα σπίτι δηλαδή. Μια επιπλέον ανεξαρτησία και απελευθέρωση μαζί με αυτά τα κομματάκια του puzzle που σου έλεγα πριν. Ναι. Να νιώθουμε έτσι ένα αέρα όμορφο. Το σπίτι εκτός πόλης ή στο κέντρο? Λίγο εκτός. Χριστιανά, σε 5 χρόνια πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου? Επιμένω στο ευτυχισμένη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε 5 χρόνια θα ήθελα να έχω έτσι έστω και το πρώτο μου παιδάκι. Νομίζω ότι θα έχω οριμάσει αρκετά. Πολλά στην είδηση. Σε 5 χρόνια να σε 5 χρόνια που θα είμαι και 30 χρονών. Αλλά ευτυχισμένη και υγιής με τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ. Μπράβο, βρε παιδιά. Τώρα άκουγα λίγο στο ακουστικό μου το τραγούδι που είχατε στο τρέιλερ της εκπομπής, στο musical, το υπερθέαμα. Το Watermelon Sugar High. Να το γυρίσουμε, αλλά χωρίς να το δει ο κόσμος, χωρίς χορευτές, να κάνουμε εμείς όλο το επαγγελματικό το στήσιμο. Πολύ ωραία είναι. Περάστε καταπληκτικά. Ακόμα βλέπω εφιάλτες από τότε. Ξεκινήσαμε τα γυρίσματα και ήμουν λευκός, λευκός το χρώμα. Ήταν καλοκαίρι. Και κλείνει η τελευταία σκηνή και είμαι μαύρος. Αλλά σου πάει. Κατράμι. Μελαχρινό μας αγόρι. Μελαχρινό. Που είσαι μελαχρινό. Το πιο όμορφο αγόρι που έχει περάσει από την κριτική τηλεόραση. Αμά. Εγώ θα το πω. Αμά. Και αυτή είναι ευχαριστώ η αλήθεια, παιδιά. Πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα λέει, πάρα πολύ. Λέει να μην τα λέω αυτά. Όχι, να τα λέμε αυτά. Όχι, να τα λέμε γιατί όχι, δεν να τα λέμε ότι είσαι κούκλος και όλοι λέμε αχ, λευτέρι μας. Και... Ευχαριστώ. Αυτό το ξέρεις ότι με ενοχλεί. Κλείνουμε λίγο. Τι σε ενοχλεί? Αυτό με ενοχλούσε παλαιότερα πάρα πολύ. Θεώρησα ότι ήταν σεξιστικό σχόλιο, ας πούμε, ή ότι όλοι βλέπανε ότι είσαι όμορφος και τίποτα παραπάνω. Θεωρούσα ότι αυτό που πρέπει να στέκεται κάποιος δεν είναι τόσο στο εξωτερικό. Είχα φτάσει σε δύο επίπεδο. Και παρότι ήμουν μικρός που θα πει κανείς μπορεί να έχει πάρει μερός αέρα. Πήρε λίγο στην αρχή, μικρός, 19-20. Όταν μεγαλώνουμε, τα ξεπερνάμε. Το απολαμβάνουμε. Με ενοχλούσε. Έλεγα στον κόσμο, ας πούμε, λέω, γιατί ξεκινάς αυτή τη συζήτηση και βάζεις μπροστά αυτό που φαίνεται. Δεν θέλω. Μην μου πεις, πες μου κάτι άλλο. Είναι κομμάτι σου όμως αυτό. Εντάξει, το. Νομίζω και η Χριστιανά αποδέχει. Θα το έχει ζήσει αυτό, γιατί είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας κρατούσα κι άλλο, αλλά οι άλλοι από πάνω δεν θέλει. Πρέπει να κλείσουμε, λέει. Πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε και άλλα προγράμματα να παίξουν. Είναι και μακριά ο προορισμός της, επομένως μια χαρά. Να πάει, δεν κλείνουμε γιατί πρέπει να πάει σπίτι της, γιατί έχει πρόγραμμα το κανάλι, καταλαβαίνεις. Α, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σ' αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Σ' αγαπάμε, αλήθεια σου λέω. Θα το πω γι' αυτό ότι σε έβλεπα και πριν έρθω στην Crete TV. Όχι, δεν είπα μικρότερος. Πριν σε θαύμαζα και τυχαίνει και είναι τα γραφεία μας πλέον δίπλα. Επικοινωνούμε μέσω μιας τζαμαρίας και του τηλεφώνου, σαν τις φυλακές λίγο, αλλά δεν πειράζει. Το επόμενο παιδί που, είμαι που κοντά. Θα έρθει εδώ και θα μου πει κυρία Ανδριανή, εγώ σας έβλεπα όταν πήγαινε στο σχολείο που κάνατε το μεσημέρι. Και να το ρωτήσω και τώρα, παιδί μου, τι κάνει, πήρα το πτυχίο μου. Τα έχω πήγει. Αν και το 2006 πήγαινε ακόμα σχολείο. Είναι ωραία γιατί μεγαλώνουμε μαζί. Το ξέρω. Ξέρω. Να είσαι πάντα καλά, δημιουργική. Όλοι να είμαστε καλά, παιδιά. Και όλοι. Να μας δίνεις πάντα αυτό που θέλουμε να δούμε και να ακούσουμε. Γιατί το έχουμε ανάγκη. Να κάνουμε καλή τηλεόραση. Να κάνουμε τη τηλεόραση που αγαπάμε να βλέπουμε. Αυτό. Από εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει η δουλειά μας. Πολύ σας ευχαριστώ. Και εμείς εσένα. Κλείνουμε γρήγορα για να μην έχουμε απώλειες σε φυσικό επίπεδο, καταλαβαίνετε. Καλό βράδυ θα σας πω. Περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Ήταν μια ωραία εκπομπή με παρέα, με ωραίους ανθρώπους, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 10 ακριβώς. Και πριν από εκείνο το ραντεβού, να μην ξεχνάτε το καθημερινό σας ραντεβού. Δευτέρα με Παρασκευή στις 3. Καλό μεσημέρι. Και μην ξεχνάτε. Ναι, και εγώ το σκέφτηκα. Και μην ξεχνάτε. Το έχουμε. Να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε.